όλοι στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους γνωρίζουν ότι το πρόγραμμα βοήθειας, εντός πολλών εισαγωγικών βοήθειας, που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια, έχει αποτύχει και κανείς επί της ουσίας, πέραν της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος υπερασπίζεται την απαρέκκλητη εφαρμογή του, δεν το υπερασπίζεται. Η Τρόικα έρχεται εδώ πέρα και εξακολουθεί και μας ζητάει να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας και τις υποχρεώσεις μας. Κάποια από αυτά είναι αυτά τα οποία υποτίθεται θα συζητηθούν, που αφορούν τη λεγόμενη μικρή ΔΕΗ, δηλαδή πώς θα συρρυκνωθεί η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, πώς θα σαλαμοποιηθεί και κρίσιμοι τομείς θα δοθούν βορρά στα κερδοσκοπικά συμφέροντα, κάποιες άλλες αλλαγές που από ό,τι φαίνεται μάλλον εύχομαι να αποφευθούν, όπως για παράδειγμα να πουλούνται τα φάρμακα από τα σούπερ μάρκετ, ή ρυθμίσεις που αφορούν το γάλα, τα οποία θα εξοντώσουν την ήδη ισχνή παραγωγή γάλα στην Ελλάδα. Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την μείωση των τιμών. Αλλά αυτές αλλαγές αποσκοπούν μόνο σε κάτι. Πώς θα ενισχύσουν κάποια πολύ μεγάλα συμφέροντα, καθιστώντα τα ακόμη μεγαλύτερα, και θα βγάλουν εκτός αγοράς τους μικρούς και τους μεσαίους. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωστόσο, το κυριότερο, ωστόσο, κυρία Μπουζδούκου, τομίζω, είναι ότι θα έπρεπε να διακοπεί αυτή τη στιγμή αυτό το ραντεβού πια με την Τρόικα. Σε αυτό το σημείο θέλω να έχουμε, το έχουμε ξεπεράσει και πλέον αυτό. Όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι δεν βοηθάει πια η συνέχιση αυτή τη πολιτική. Επειδή συνεχώς ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά εθνικές εκλογές εδώ και τώρα, είδαμε και τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι δεν θα του βγει του Σαμαρά να αποφύγει τις εκλογές μέσα στο 2014. Πριν την αλλαγή Προέδρου θα έχουμε εθνικές εκλογές. Οπότε, όσο πλησιάζει η ώρα κατά την Κουμουνδούρου των εκλογών και το σενάριο του να κυβερνήσετε, ποιο είναι το δικό σας πλάνο για τον τρόπο διαπραγμάτευσης με τους δανειστές, γιατί αρχίζουν κάπως να βλέπουν ότι μάλλον θα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά επιμένουν και πιέζουν για την πρόθεση των μεταρρυθμίσεων. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, θεωρώ ότι πολύ σωστά με την ερώτησή σας αναδεικνύεται την κρισιμότητα της ψήφου της 25ης Μαΐου, δηλαδή των ευρωεκλογών. Και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα θα είναι τέτοιο, ώστε πράγματι πολιτικά αυτή η κυβέρνηση την επόμενη μέρα δεν θα μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση μια κυβέρνηση η οποία αποτελεί μειοψηφία στην ελληνική κοινωνία, είναι πολιτικά απομονωμένη, να διαπραγματευτεί λύσεις οι οποίες θα ισοδυναμούν για μια λιτότητα διαρκείας για τα επόμενα 50 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δεν είναι νομοθετικό να το κάνει. Κάνει τι. Άρα θεωρώ επιβεβλημένο, και αυτό θεωρώ ότι θα είναι το αποτέλεσμα, το απότοκο της ψήφου της 25ης Μαΐου, να οδηγηθούμε στις εκλογές. Από εκεί και έπειτα, θα δούμε για πρώτη φορά, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τα πράγματα, τι σημαίνει διαπραγμάτευση. Ο όρος διαπραγμάτευση πρέπει να μάθουμε να τον χρησιμοποιούμε με το ακριβές του περιεχόμενο. Και όχι όπως κατεφημισμόν, ας πούμε, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, μέσα από τον όρο διαπραγμάτευση, ακολουθεί την πολιτική «δώσ' τα όλα». «Δώσ' τα όλα». Δεν υπάρχει τίποτα που ωραία, να έχει αμφισβητήσει. Ωραία, κύριε Σκουλέτη, τι θα κρατήσετε εσείς εμείς, και λοιπόν, τι θα δώσετε. Εμείς λοιπόν δεν θα κρατήσουμε τίποτα από το μνημόνιο. Τίποτα. Είναι όρος για να αρχίσει και να γίνει ουσιαστική η διαπραγμάτευση, το να καταργηθεί το μνημόνιο. Άλλωστε μας λένε ότι καταργείται, έτσι. Μας λένε ότι τελειώνουμε. Δεν μας λένε ότι τελειώνουμε. Λοιπόν, τώρα λοιπόν θα πρέπει επιτέλους για πρώτη φορά να τεθεί το θέμα μιας ευρωπαϊκής λύσης για τη δημοσιονομική κρίση. Έτσι, μέσα από αυτή την προσέγγιση, να δούμε μια λύση για το ελληνικό πρόβλημα, θέτοντας πράγματι το ζήτημα της αναγκαίας αλλαγής των κυρίαρχων ευρωπαϊκών στρατηγικών. Η πρότασή μας είναι πολύ συγκεκριμένη. Διεθνής διάσκεψη, έκτακτη, σε επίπεδο Ευρώπης, για να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Ταυτόχρονα έχουμε προτείνει την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Εδώ αυτό συμφωνείτε δεν το όλα τα στελέχη στον πριν ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκουλέτη. Πώς είπατε? Συμφωνείτε όλα τα στελέχη στον ΣΥΡΙΖΑ για το τι θα κάνετε με το χρέος? Στην διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους συμφωνούν στο 100% των στελεχών μας. Το 100% των στελεχών μας. Αν σας πούνε κάποιοι κάποιο άλλο, σημαίνει ότι βλέπουν την πραγματικότητα με παραφορματικούς φακούς ή ακούνε με ακουστικά τα οποία δεν μπορούν να αντιληφθούν τι λένε τα στελέχη μας. Μάλιστα. Κυρία Σιμακοπούλου. Λοιπόν,